Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα. Ξεκινάμε για τα εξωτικά. Όπου θες. Στην Νέα Ιρακλή έχω πάει πολλές φορές γιατί έχει γυναίκα μου τυχαίνει να έχει σπίτι. Και είναι πραγματικά πολύ ωραία. Κέπρικα σπίτι. Κέπρικα σπίτι στην Νέα Ιρακλή. Που είναι μια γκαζιά από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, μια γκαζιά και τώρα έτσι πως έχει πάει και η βενζίνη και το πετρέλαιο, νομίζω για πιο μακριά δύσκολο είναι. Μέχρι εκεί είναι καλά. Λέω, αν όλα αυτά τα χρόνια, εγώ δεν έχω κάνει, έχεις κάνει εξωτικό, δηλαδή ταξίδι αυτό το μακρινό, δηλαδή κανένα Άγιο Δομήνικο, καμιά, πώς λένε, Μαλδίβες και τα λοιπά, έχεις πάει κατά εκεί. Κούβα. Κούβα, γιατί είμαι ερωτευμένος με την Κούβα, μου αρέσει η χώρα, η Κούβα, η ιστορία της. Περίμενε να κάνω την ερώτηση εδώ. Να κάνω την ερώτηση. Με τι παρέα πήγες στην Κούβα? Εντάξει, μικρός ήμουν πριν παντρευτώ. Εντάξει. Με φίλος. Εντάξει. Γιατί αν μου έλεγες με την κοπέλα μου τότε ή με τη γυναίκα μου, θα αποτελούσε παρελθόν η κουβέντα μας στον αέρα. Θα είχαμε ένα γεια. Ένα γεια θα το είχαμε, αλλά με φίλοι. Νομίζω επειδή είναι και ακριβά τα εισιτήρια, δεν αξίζει να πας εκεί με τη γυναίκα. Ναι, είναι ακριβά τα εισιτήρια, ακριβώς. Το μόνο που θα σου πω είναι ότι πήγα για 2 εβδομάδες και κάθαμε τελικά 3. Αντέχεις μέσα στο αεροπλάνο? Εντάξει, είναι μεγάλο ταξίδι, ναι, αντέχεις, αλλά πραγματικά μετά είναι, γι' αυτό πας και πάνω από 10 μέρες, δηλαδή νομίζω αυτά τα ταξίδια πρέπει να τα κάνεις πάνω από 10 μέρες. Γιατί είναι και μέχρι και να συνηθίσει, έτσι, μετά τα ώρα αλλαγής και αυτά όλα. Αλλά είναι πανέμορφα, είναι ωραία. Ο κόσμος είναι πολύ χαρούμενος και ενώ έχουν πάρα πολύ λίγα πράγματα. Δηλαδή, θυμάμαι τότε, δηλαδή, οι γυναίκες δεν είχαν ούτε κραγιόν, ούτε να βαστούν, ούτε να κάνουν, έτσι. Και ούτε τηλεόραση καλά, γιατί τώρα μιλάω για το 2004 ήτανε. Και δηλαδή και όλοι να είναι χαρούμενοι, να γελάνε, να χορεύουν. Πραγματικά λες, έχουν τόσο λίγα πράγματα, αλλά έχουν μάθει να ζουν. Έτσι. Και εμείς που γύρισα πίσω και έβλεπα μετά τι έχουμε, τα πάντα έχουμε και είμαστε πιο στενοχωρημένοι. Ανικανοποίητοι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι όπως το λες Γιώργο. Ανικανοποίητοι, έτσι ακριβώς. Ο Άρης, μιας και μιλάμε για αυτό, να πάμε στο Χαριλάου. Ο Άρης ικανοποίησε αυτό το βράδυ? Ναι, η εικόνα του Άρη, δηλαδή η εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, η εικόνα νομίζω θα έχει βελτιώσει και δεν μπορείς να νομίζεις ακόμα και τον Άρη και όλες τις ελληνικές ομάδες. Γιατί είναι ακόμα νωρίς. Και το λέω και το ξαναλέω, αυτά τα παιχνίδια για να μπεις στους ομίλους είναι πονηρά παιχνίδια. Γιατί ένας προπονητής πρέπει να ετοιμάσει την ομάδα για όλο το πρωτάθλημα. Δεν κοιτάει μόνο αυτό το μάτς. Σίγουρα θέλει να κερδίσει αυτό το μάτς, αλλά όταν ετοιμάσεις μια ομάδα σε αυτό πρέπει να τη δουλέψει πολύ στην προετοιμασία. Και είναι λογικό σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια η ομάδα να μην μπορεί να έχει το 100% ή να βγαίνει μια κούραση από την προετοιμασία. Αλλά αυτό σίγουρα που εντάξει, και με τις μεταγραφές που έκανε ο Κρυπτήλης, με τις ακριβές μεταγραφές που νομίζω έκανε τη διαφορά και φέτος στις μεταγραφές σε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα, δείχνει ότι έχει πάρει ποδοσφαιριστές που αξίζουν τα λεφτά που πλήρωσε για να βγουν στον Άρη, γιατί όπως λέει τον Γκρέι που π.χ. ενώ έχασε και ένα γκολ στα πρώτα λεπτά, έτσι, ναι. Ένα γκολ που κανονικά σαν σέντερφορ πρέπει να το κάνεις και δείχνει ακόμα ότι δεν είναι έτοιμος γιατί είναι τα βαριά τα πόδια του, γιατί δεν κάνει τα τελειώματα όπως πρέπει να τα κάνει, κρατάει τη θέση εκεί που πρέπει να είναι, γιατί αυτή η θέση το έλεγα και πέρυσι και πρόπερσι ο Άρης πονάει, είναι μια θέση που την έχω παίξει και εγώ και πονούσε ο Άρης, έπαιρνε ακριβές μεταγραφές όπως ο Καμαρά, ο Ιντέγια, αλλά δεν του βγαίνανε αυτές οι μεταγραφές στο να είναι ο γκολτζής. Ο Άρης όταν δίνει αυτά τα λεφτά για τον επιθετικό θέλει να τον βάλει και 15 γκολ. Και εκεί πονούσε ο Άρης. Είχε τον Καμαρά, ένας πολύ καλός κοτσουτής, μια κρυφέντη προπονητής, βοήθησε πάρα πολύ, αλλά δεν είχε τον γκολ και αυτός όπως είπα. Νομίζω το βρήκε τώρα στο Γκρέι. Κοίταξε, ο Καμαρά δεν ήταν και κανονικό σεντερφόρ, με την αλήθεια. Ενώ ο Γκρέι, δηλαδή δεν ήταν το εννιάρι που λέμε σε ποδοσφαιρικού όρου. Ναι, νομίζω ότι ήταν εννιάρι, έτσι. Τον πήρε σαν εννιάρι, αλλά μετά βλέποντα τα παιχνίδια του, είδε ότι δεν ήταν ο σεντερφόρ το εννιάρι, έτσι ακριβώ που θα περιμένει την μπάλα στη μικρή περιοχή. Και αυτό φάνηκε σε όλο το πρωτάθλημα που δεν είχε κάποιον δίπλα στον Καμαρά. Ναι. Και ο Μήτρογλου που μπορεί να πήρε στο Μήτρογλου, δεν σου βγήκε. Άλλα περίμενες ότι θα επανέλθει, δεν επανήλθε ποτέ. Και έμενες μόνο με τον Καμαρά, με έναν περιφερειακό σέντερφορ και αυτό φάνηκε ότι ο Άρης είχε μια πολύ καλή ομάδα.
γι' αυτό κέρδισε και με όλους τους μεγάλους αντιπάλους. Αλλά είχε προβλήματα στις κλειστές άμυνες και σε ομάδες που ερχόταν και κλειδόταν στην άμυνα μέσα στο Χαριλάο. Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα νομίζω που έχουν τώρα, οι ομάδες αυτές κόντρα στις μικρές που ταμπουρώνονται που λέμε πίσω στην άμυνα. Ναι, νομίζω τώρα το βρήκα αυτό το πράγμα, γιατί και τα γκολ που έβαλε ο Γκρέι ήταν εκεί που έπρεπε να είναι ο σέντερφορ. Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι είναι στη θέση την κατάλληλη. Μπορεί να μην σε μαγεύει με την απόδοσή του, μπορεί να μην κάνει. Έτσι ακριβώς. Δεν μαρκάρει ακόμα. Δηλαδή, χθες που πήρα το παιχνίδι από κοντά, δεν ξέρω αν φάνηκε από την τηλεόραση, δεν είναι στο γήπεδο. Φάνηκε ότι δεν βοηθάει αμυντικά, δεν μαρκάρει, αλλά αυτό μπορεί να το κάνει τώρα γιατί δεν είναι και ακόμα σε φυσική κατάσταση. Εντάξει, που πρέπει να είναι. Και οι μεταγραφές γίνανε αργά, έτσι. Επιθετικός είναι, Γιώργο, γιατί ας μην μαρκάρει ένας, τι πειράζει. Ή δεν παίρνει καλή θέση να. Εντάξει. Εγώ νευριάζομαι τους προπονητές. Νευριάζομαι τους προπονητές που βάζουν τα φόρ να παίζουν σαν αμυντικά. Σαν center back. Και όμως έχει αλλάξει ο ποδόσφαιρο. Το ξέρω, το ξέρω. Δυστυχώς. Δυστυχώς και ευτυχώς έχει αλλάξει. Δηλαδή και οι 11 παίκτες που. Δηλαδή με τα συστήματα που δουλεύουν και οι προπονητές μπορεί να χρειαστεί να πρεσάουν. Και με τη Μακάβη που είναι μια ομάδα που θα είναι πιο καλά στημένη και πιο καλή ομάδα. Στην νέο τύπο του Άρη, θα χρειαστεί να πρεσάρει και για να κλέψει και ψηλά την μπάλα. Ναι, όταν ξεκινάει το παιχνίδι από πίσω από τον τερματοφύλακα, τώρα που λένε ναι, αυτό που έχει αλλάξει, όντως. Αλλά δεν θέλω να μου τα κουράζουν τα center four. Εγώ τα center four τα θέλω μπροστά, να καρφώνουν την μπάλα στα δίχτυα. Εκεί. Πάρε, βάλε. Κοίτα, αυτή η αλήθεια είναι ότι το center four αυτό ήταν το καλό. Δηλαδή, θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου 90 λεπτά να μην υπάρχω ή να βλέπω ότι ετοιμάζει αλλαγή ο προπονητής στον πάγκο και να βάζει το 91 το γκολ και να είσαι πρωτοσέλιδα παντού. Ναι, αυτό είναι και το όμορφο του center four. Δηλαδή, ξεχνιόταν όλα τα 90 λεπτά και έγραφε το όνομά σου στο σκόρ και ίσω να διακριθέντα. Εντάξει, αυτό ήταν και το ωραίο του center four. Από τους υπόλοιπους. Δηλαδή και ο Gray έτσι. Ναι, από το Gray, οκ, okay, το ξέραμε, ήταν και η μεταγραφάρα η μεγάλη, ας πούμε, που πλήρωσε και πολλά λεφτά ο κύριος Καρυπίδης. Από τα υπόλοιπα παιδιά που έχει πάρει ο Άρης, ποιον έτσι ξεχωρίζεις, ποιος σου κάνει κλικ που λέμε, από όλες τις υπόλοιπες μεταγραφές? Εντάξει, ήταν καλοί ποδοσφαιριστές, χρειάζονται παιχνίδι, τα μπακ... μου αρέσουν ότι είναι επιθετικογενής μπακ, αλλά χθες πήραν και τα δύο γρήγορα την κίτρινη κάρτα και μου άρεσε και η αλλαγή που έκανε ο προπονητής που δεν κοίταξε εκεί τον παίχτη, την ψυχολογία του ποδοσφαιριστή, αλλά τον έβγαλε στο 30, δεν κάνω λάθος, στο 25. Και καλά έκανε, γιατί δεν μπορείς να ρισκάρεις με μια ομάδα και ευρωπαϊκό παιχνίδι το να μείνεις με 10 παίχτες πολύ νωρίς και να παίζεις με 10 παίχτες και να χρειάζεται μετά να κάνεις όλο το παιχνίδι άμυνα. Σίγουρα θα πρέπει φέτος ο Άρης να προσέξει το μπάλμα για μένα πάρα πολύ. Ναι. Είναι ένας νέος ποδοσφαιριστής και χθες ήταν πάρα πολύ καλός, πίεσε ψηλά, έβγαλε και τις ασίστ που έπρεπε να βγάλει. Νομίζω αν τον προσέξει η ομάδα αυτό το ποδοσφαιριστή θα μπορέσει σε ένα-δύο χρόνια να τον πουλήσει ακριβά. Το μπάλμα, ναι, είναι ωραίος ο μπάλμα. Είναι ωραίος. Έχει και τον γκολ, έχει και την ασίστ, είναι νέο. Έχει παιδί, τα στημένα, τα εκτελέσει φάουλ. Την προηγούμενη εβδομάδα είναι δηλαδή, την κολάρα. Είναι ένας ολοκληρωμένος, αν και 21 χρονών αν δεν κάνω, είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής πραγματικά. Και είναι ένα προϊόν που θα πρέπει να το προσέξει ο Άρης, να δουλέψει πάνω σε αυτόν για να τον πουλήσει σε ένα-δύο χρόνια. Γιώργο, τώρα στην επόμενη φάση τα μάτς είναι διαφορετικά, έτσι. Δηλαδή, okay, έκανε ο Άρης αυτό που έπρεπε, έδωσε και τους βαθμούς στην Ελλάδα που τους χρειαζόμαστε πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Βέβαια, σημαντικό. Έστω δηλαδή, και με ισόμι δεν είναι και έτσι. Πραγματικά και το 2-1 που το πανηγύρισε, δηλαδή πραγματικά πολύ δυνατά και ήταν το παιχνίδι για τον Άρη, ας πούμε, πιο αδιάφορο, γιατί έτσι και αλλιώς περνούσε στην επόμενη φάση. Πραγματικά το πανηγυρίσαμε πάνω πολύ και το λέγαμε και αυτό. Δηλαδή, σαν να ήταν γκολ πρόκρισης. Ναι, γιατί εντάξει, να πάρει και γιατί έχουμε μείνει πίσω και σε αυτό το θέμα. Και μετά, όταν τελειώνει οι χρονιές, πονάνε οι ελληνικές ομάδες που δεν έχουμε αυτές που πρέπει να έχουμε έξω στην Ευρώπη. Ναι, δεν παίζουμε 180 παιχνίδια για να περάσουμε στη φάση των ομίλων. Ενώ ευτυχώς την επόμενη σεζόν θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά πρέπει να κερδίσουμε κι άλλα την φετινή σεζόν για τη μεθεπόμενη. Να αυξήσουμε τη βαθμολογία μας. Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια τώρα με τη Μακάμπη, πώς τα έχεις στο μυαλό σου? Δηλαδή, σίγουρα είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Γκόμελ και σίγουρα πρέπει η ομάδα του Άρεος να εμφανιστεί πιο έτοιμη σε αυτά τα. Πιο δυνατή, πιο δυναμική δηλαδή.
Είναι δύσκολα σίγουρα παιχνίδια. Σίγουρα και ο Άρης θα είναι. Ναι, είναι δύσκολο παιχνίδι. Απλά εντάξει, έχει και δύο παιχνίδια τώρα και στην πλάτη του και ο Άρης. Έτσι, γιατί αυτό φοβόμουν πολύ, ότι ο χρησινός αντίπαλος Γκόμελ, ότι είχαν πέσει κάποια παιχνίδια στο πρωτάθλημα στην πλάτη του. Φάνηκε και αυτό. Έτσι, και στα τρεξίματά του ήταν πιο φρέσκοι. Ναι, ναι. Φάνηκε αυτό ότι είχαν παιχνίδια στην πλάτη. Ενώ ο Άρης δεν είχε και ερχόταν από προετοιμασία. Σίγουρα κάθε παιχνίδι θα γίνεται και καλύτερος. Ο Άρης και οι ποδοσφαιριστές που έχει, που είπαμε ότι είναι καλοί ποδοσφαιριστές, θα γίνονται και αυτοί, θα δένουν. Γιατί ήταν και οι μεταγραφές πολύ, πολύ κοντά όλες, δηλαδή τώρα προς το τέλος, και να δέσει και όλο αυτό. Γιατί μπορεί να λέγαμε ότι ο Άρης έχει φτιάξει έναν κορμό και έχει αλλάξει επίπεδο και έχει φτιάξει έναν κορμό, αλλά πάλι στο προηγούμενο μάτσο, στο πρώτο παιχνίδι με Γκόμελ, είδα 7 καινούργια πρόσωπα, ναι, 7 ακριβώς καινούργια πρόσωπα στην 11, έτσι. Mm-hmm. Και αυτοί πρέπει να δέσουν μεταξύ τους. Είναι σχεδόν πάλι μια καινούργια ομάδα. Είναι λογικό ότι νομίζω και με Μακάβη θα είναι ακόμα καλύτερα, θα εμφανιστεί ο Άρης. Φυσικά θα πρέπει να εμφανιστεί και καλύτερα, γιατί θα είναι πιο δύσκολο ο αντίπαλος. Θα έχει και Μανού Γκαρθία στα μάτσα αυτά. Την παιχτά αυτή. Ναι, το δείγμα ότι ο Γιώργος Μπόρης έχει βγει και μια φωτογραφία με τον Μανού Γκαρθία, ότι ήταν χθες πάνω. Ναι. Φυσικά του εξήγησα ότι έτσι πως το βλέπει το Χαριλάο δεν έχει καμία σχέση από το να το βλέπει γεμάτο και να κρέμονται στα κάγκελα τα τζάμια πλέον οι φύλλα. Ναι, ναι, έπαιξε ρόλο, το ανέφερε και στις πρώτες του δηλώσεις, ανέφερε ότι για το γήπεδο και τα λοιπά. Έκανε ωραίες δηλώσεις αυτός ο παιχτάρας. Έκανε ωραίες δηλώσεις, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, φάνηκε ότι έψαξε την ομάδα. Δεν ήρθε δηλαδή από πάω στον Άρη, κοιτάω το οικονομικό μου μόνο και πάω στον Άρη. Ναι, ναι, ναι. Φάνηκε ότι το παιδί είδε και πού πάει, ποια είναι η ομάδα, αν έχει κόσμο. Δηλαδή φάνηκε από τις δηλώσεις του. Ναι. Έκανε ωραίες και σοβαρές δηλώσεις. Δηλαδή, όχι σαλιάρικες που λέμε, επίτρεψέ μου την έκφραση. Ναι, δηλαδή έκανε πολύ ωραίες δηλώσεις, μου άρεσαν πολύ. Εκεί μέσα στο δωματιάκι που ήσασταν όλα καλά, ήσυχα χθες με τον πρόεδρο κτλ. Όλα ωραία, εντάξει. Μπορώ να πω ότι ναι, και πιο ήρεμα με το κρασάκι με αυτά. Εντάξει, μετά από ένα 5-1 είσαι και λίγο πιο ήρεμος και ο πρόεδρος σίγουρα πιο ήρεμος. Φυσικά όταν ξεκινάει το μάτς πάλι είναι αγχωμένος, γιατί και αυτοί πιέσανε. Δηλαδή αν και είχαν το εισβάρος τους πρώτος ΜΑΤ. Ναι. Μπράβο τα παιδιά τους, ξεκίνησαν και ο προπονητής τους δεν σταμάτησε να φωνάζει. Ξεκίνησαν και το παλέψαν, δηλαδή το να γυρίσουν ή τέλος πάντων να κερδίσουν τον Άρη. Δηλαδή δεν ήταν αδιάφοροι. Και σίγουρα τους έκοψε τη φορά το γκολ που πετύχαμε και αυτό θέλαμε, δηλαδή ένα γκολ. Εντάξει. Είναι λογικό να υπάρχει άγχος πάνω, αλλά χθες ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Είχες προστασία χθες στη σουίτα μέσα που ήσουν, είχες άνθρωπο που σε συνοδεύε? Εμένα? Ναι. Δεν χρειάζομαι προστασία. Ήταν κάποιος εκεί πέρα. Και λέω, ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός, ήρθε με κουκουλιά εκεί πέρα, γιατί έχει τίποτα ο κουκουλιάς να φοβάται και τα λοιπά. Δεν είμαι ο επενδυτής εγώ εκεί πέρα. Ναι, και λέω, ήταν ένας δυνατός και ξυρισμένο κεφάλι και τα λοιπά, και λέω, ποιος είναι αυτός που είναι προστασία του Γιώργου του κουκουλιά. Μου λέει, δεν είναι προστασία τελικά, αλλά ήθελα να το επιβεβαιώσω με σένα. Λέω, πώς τον λένε? Ναι. Μου λέει, Νικόλα. Μου λένε, Νικόλα. Ναι. Έλληνας, μου λέει, Έλληνα, ναι. Επίθετο, Τριμάτης, μου λένε. Τι ήταν αυτός? Ένας επενδυτής εκεί, ο αντιπρόεδρος, ο καινούργιος, έτσι δεν έχει δηλωθεί νομίζω? Δεν ξέρω, δεν έχει δηλωθεί από πουθενά. Δεν έχει δηλωθεί από πουθενά, έτσι ακούστηκε, ναι. Ακούστηκε, ήταν, ναι. Ήταν στο γήπεδο, ναι, χθες ήταν εκεί, ναι. Από πίσω. Από πίσω, γι' αυτό λέω ήταν, ναι, νόμιζα συνοδεία, ήταν προστασία. Όχι, ήταν εκεί, καθόταν, παρακολουθούσε και αυτό τον αγώνα. Ναι. Και με ενδιαφέρον, ωραίος κύριος, δηλαδή πραγματικά. Χθες τον γνώρισα, ένας πολύ ωραίος κύριος, ναι. Ζούσε και το παιχνίδι. Άρης είναι, Αργανός είναι. Δεν ξέρω, αλλά χθες έδειξε ενδιαφέρον, δηλαδή, ναι, για τον Άρη. Στο σύστησαν, ας πούμε. Το ζούσε το παιχνίδι. Τι ήθελε εκεί στη σουίτα? Με τον πρόεδρο, ήταν δίπλα, δεν ξέρω. Α, φίλος του πρόεδρου. Από τα παραπέρα, ναι, έτσι. Φίλος του πρόεδρου. Αυτά πρέπει να τα ανακοινώσει ο πρόεδρος. Θα φτιάξει το γήπεδο. Έτσι ακούστηκε. Εντάξει. Δυνατός είναι.
Δυνατός φάνηκε ότι είναι. Φάνηκε ότι είναι. Δηλαδή, άμα... και εμφανισιακά είναι. Ναι, άμα σου κόψει την προτεραιότητα στον δρόμο, δεν θα κατέβεις εύκολα από το αυτοκίνητο για να το κάνεις. Αλλά δυνατός, στα λεφτά πολύ δυνατός είναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακούγεται, έτσι διαβάζουμε, έτσι ξέρουμε. Και ένα σοβαρός επιχειρηματίας. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Όταν στοιχεία, άμα διαβάζει κάποιο το βιογραφικό του, α πούμε, έκανα δύο τόνου βάρο στο βιογραφικό του. Άντε να δούμε, μακάρι, μακάρι. Μακάρι, γιατί εντάξει, πλέον είναι εποχές και δύσκολες. Δηλαδή, οικονομικά για όλες τις ομάδες τα έσοδα είναι πολύ λίγα και πάντα χρειάζονται βοήθειες από επενδυτές μεγάλους. Και όταν πας να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα τώρα που πάει να κάνει ο Άρης, ένα καινούργιο γήπεδο. Ναι. Και τρέχει το έργο, δηλαδή δεν είναι ότι άντε είπαμε ότι θα θέλουμε γήπεδο να κάνουμε καμιά 10 συναντήσεις ας πούμε και θα περιμένουμε καμιά 10 χρόνια να γίνει. Τρέχει το έργο. Τρέχει, δηλαδή σίγουρα δεν ακούμε μόνο λόγια πλέον στον Άρη, έτσι. Βλέπουμε και πολλές πράξεις και μάλλον ακούμε λιγότερα λόγια και βλέπουμε περισσότερες πράξεις. Γιατί κανένας δεν θα πίστευε τις μεταγραφές που έχει κάνει ο κ. Καρυπίδης φέτος στον Άρη. Ότι θα τις περίμενε καν σαν τις λέγαμε πριν και ακόμα και δεν σταμάτησε. Ναι. Δηλαδή φαίνεται ότι επενδύει πολύ στον Άρη, βάζει λεφτά, σίγουρα λεφτά που στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικά δεν μπορούσε να πάρεις πίσω με την κρίση που περνάμε. Έτσι. Mm. Γιατί βλέπεις ότι και πόσες μεταγραφές γίνανε και πάει και οι διαδικασίες σε προχωράνε με αργό ρυθμό και να πούμε και στην πλευρά του κόσμου, έτσι είναι λογικό και ο κόσμος τώρα να είναι σε δυσκολίες, γιατί τα οικονομικά προβλήματα υπάρχουν παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ναι, έτσι. Και ο Έλληνας. Και σίγουρα αυτό που βλέπω και για να δω είναι ότι ο Έλληνας είναι, μάλλον ο Αριανός έχει, τον εμπιστεύεται πολύ τον πρόεδρο, το έδειξε και στο πρώτο μάτς που γέμισε το γήπεδο και όταν μπήκε και πάτησε στο χορτάρι ο πρόεδρος τον αποθέωσε. Έτσι, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί στον Άρη να μπαίνει να πατάει γήπεδο ο πρόεδρος και να τον αποθεώνουν πριν το μάτς τόσο πολύ. Ναι. Αυτό δείχνει ότι ο Αριανός και στηρίζει και ευχαριστεί και εμπιστεύεται τον πρόεδρο. Και με αυτά που ακούει, δηλαδή γίνεται ακόμα πιο ζεστός και ελπίζει και για κάτι παραπάνω που επιτέλους να πάρει και ο Άρης έναν τίτλο. Έτσι είναι. Διακοπές πήγες Γιώργο ή τώρα? Όχι, ακόμα εδώ στη Θεσσαλονίκη τρέχουμε τα μαγαζιά. Είναι δύσκολη καιρή. Πρέπει να είμαστε κοντά στα μαγαζιά. Δυστυχώς. Στην εξωτική, ξεχνάμε την Κούβα και είμαστε εδώ στην εξωτική Ηράκλεια. Τέλεια. Πηγαίνω έρχομαι. Τέλεια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.